Γεια σας, γεια σου, τι κάνετε. Σήμερα ήθελα να εξηγήσω γιατί εγώ αποφάσισα να σταματήσω να μαθαίνω ελληνικά. Έχω αποφασίσει να αρχίσω να μαθαίνω τα αραβικά. Δεν είναι γιατί έχω έναν ψηλό επίπεδο στην ελληνικά, όχι. Αλλά στην εκμάθηση γλώσσων το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό. Όταν αποφάσισα να μαθαίνω ελληνικά, ήταν γιατί επρόκειτο να επισκεφθώ την Κρήτη, την Ελλάδα. Φυσικά μου άρεσε πολύ η Κρήτη, η Αθήνα. Απολάμβανα πολύ καλά. Αλλά τώρα ήθελα να αρχίζω. Ήθελα να εξηγήσω ότι δεν μιλάω πολύ καλά τα ελληνικά, αλλά έχω ανακαλύψει λίγα-λίγα ο κόσμος ελληνικός για τα γλώσσα, για την γλώσσα, για την τον πολιτισμό, για την ιστορία. Σίγουρο έχω τα κοινότητα να ξαναρχίζω να μαθαίνω. Είναι σαν όλες γλώσσες που δεν μιλάω πολύ καλά, αλλά πάντα μπορώ να γυρίσω, ξανά αρχίζω να μαθαίνω. Ευχαριστώ, επειδή για εμένα ήταν μία εμπορία πολύ ενδιαφέροντα, πολύ, how would you say, μου άρεσε πολύ. Αλλά τώρα έχω αποφασίσει να αρχίσω να κάνω το ίδιο για τον κόσμο αραβικός. Ήθελα να ξέρω λίγα, ακόμα αν είναι λίγα. Θέλω να αρχίζω να ανακαλύψω για το αραβικό κόσμο. Αυτή είναι γιατί τώρα θα αρχίσω να μαθαίνω αραβικά. Ευχαριστώ. Γεια σας.